Καλημέρα. 5η 19 Μαρτίου 2020, το πρωινό μα vlog, το οποίο έχει τον τίτλο Φθινοπορεινή Σονάτα. Όσε και όσοι δεν έχετε δει την ταινία του Μπέργκμαν Φθινοπορεινή Σονάτα, σε στείλω να τη δείτε. Αγαπητή Θέκλα, προβληματίστηκα για τον τίτλο. Ίσως τέριαζε και το ολέθρια σχέση. Είμαι συνεφίλ. Τι να κάνουμε. Καταρχάς θεωρώ πως το γεγονός της τόσο μεγάλης επιτυχίας και απήχησης που απολαμβάνεις, καθώς και της αγάπης του κόσμου δεν είναι άσχετο με τα τραυματικά βιώματα που και εσύ είχες και τα αντιμετώπισες με τα εφόδια τόσο της επιστήμης όσο και της προσωπικότητας σου. Η ικανότητα να μπαίνει στην ουσία μια υπόθεση και στο βάθο και τι προεκτάσει που αυτή έχει είναι καταπληκτική. Αγαπημένοι μου φίλοι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητάω ξανά συγγνώμη γιατί αυτή η επιστολή έχει καιρό που ήρθε και μπήκε σε λάθο φάιλ και την κάνω όχι πέντε μήνε μετά, αν μπορεί και οχτώ μήνε μετά. Σε ό,τι με αφορά τώρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι που έστειλε αυτή την επιστολή, είναι μια από τι πιο συγκλονιστικέ επιστολέ που έχω διαβάσει σε ό,τι με αφορά τώρα στο δικό μου πρόβλημα. Είμαι εκπαιδευτικό λίγο πριν τη σύνταξη. Ο σύζυγος μου επίσης εκπαιδευτικό και έχουμε δύο γιους που σπούδασαν και τώρα εργάζονται, με αποδοχές σε εποχή, σε εποχή κρίσης βέβαια. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας, όλοι με όλους, στην πυρηνική σας οικογένεια εννοείς, σας τους τέσσερις, υπάρχει αγάπη και κατανόηση. Εγώ όμω είχα και έχω πολύ κακή σχέση με τους γονείς μου, ιδίω με τη μητέρα μου. Η κακή σχέση με τον πατέρα μου οφείλεται κυρίως στους παραμορφωτικούς φακούς που αυτή του έχει φορέσει και δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα, πατέρα σου δηλαδή. Ιδίω από την εποχή που βγήκε στη σύνταξη εδώ και κάμποσα χρόνια, άρχισε σταδιακά να γίνεται παπαγάλος κυριολεκτικά. Οι γονεί μου θα έπρεπε να είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, μια και ζουν στα βαθιά γεράματα, χωρί να χρειαστεί να νοσηλευτούν ούτε μια μέρα. Είναι μορφωμένοι, ο πατέρα μου έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, ενώ η μητέρα μου το εξατάξει ο γυμνάσιο τη εποχή. Έχουν τα παιδιά του, εμένα και το μικρότερο μου αδελφό, τακτοποιημένα από πλευρά εργασία, παντρεμένα με καλού ανθρώπου. Τι φταίει λοιπόν και είμαστε κατ' επίφαση οικογένεια. Θεωρώ πως είναι μεγάλη κατάρα σε ένα σπίτι η διαταραγμένη και ανώριμη συναισθηματικά μητέρα. Η δική μου μητέρα προκαλεί διαλυτικές καταστάσεις. Η μητέρα σου είναι αυτό που μου είχε πει κάποτε ένας ψυχοαναλυτικός, ψυχοαναλυτικός ψυχοθεραπευτής. Mm. Η μητέρα σου είναι σχιζοφρενογόνα μητέρα. Μου είχε πει αυτό το ορισμό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ως ορισμό. Σχιζοφρενογόνα μητέρα. Δηλαδή τρόπον την να σου προκαλεί σχιζοφρένεια. Δεν μπορεί η μητέρα να σου προκαλέσει σχιζοφρένεια, δεν έχει γονίδιο, αλλά είναι τόσο αυτό που λες διαλυτική. Αν με ρωτούσε κανείς για ποιο πράγμα είμαι περήφανη στη ζωή μου, πρώτα θα έλεγα ότι κατάφερα να επιβιώσω και να μην διαλυθώ ως άνθρωπος από τη συναισθηματική κακοποίηση αυτής της γυναίκας και μετά όλα τα άλλα. Βέβαια, μικρή είχα διάφορα τικ, Έβγαζα ανεξήγητα σπυράκια, αισθανόμουν πάντα μειονεκτικά. Τα ψυχοσωματικές αντιδράσεις ενός παιδιού που μεγαλώνει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Μου κόστησε και δύο αυτοάνωσα. Πάλι καλά. Θα μπορούσα να έχω πέσει στα σκληρά, βεβαίως θα μπορούσες. Η μητέρα μου είναι ορισμός του τοξικού ανθρώπου. Μια προσωπικότητα μακιαβελική με μια ικανότητα να πείθει, να κατασκευάζει και να σκηνοθετεί πραγματικότητες, να μην υπάρχει πρόβλημα και να προσπαθεί να το εφεύρει, αρκεί να υπηρετεί ένα σενάριο που έχει βάλει στο μυαλό της, αθέατο αρχικά και που αργότερα όμως αποκαλύπτεται. Είναι σκληρή και αδίστακτη. Την έχω ικανή για τη μεγαλύτερη ατιμία, αρκεί να μην φαίνεται ίδια. Η λογική της και η ηθική της φτάνει μέχρι εκεί, ή μάλλον μέχρι εκεί φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει μέχρι το σημείο να κάνει τη μεγαλύτερη τιμία, φτάνει να μην φαίνεται πως αυτή την έκανε. Δεν φταίει ποτέ και για τίποτα. Χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, προσπα... Χρησιμοποιεί τους ανθρώπους προσπαθώντας πάντα να έχει κατηδίαν συζητήσει και να τις επικαλείται μετά για να λέει τα δικά της πράγματα. Γι' αυτό όταν έχουμε απέναντι μας αδιάγνωστους τοξικούς ανθρώπους, φροντίζουμε οι συζητήσεις να γίνονται ενώπιον όλων, και να ακούνε όλοι. Και τέτοιοι τύποι σε παίρνουν μόνο σου, σε παίρνουν μόνοι σου, σε απομονώνουν, σου λένε τι έχουν να σου πουν και μετά μεταφέρουν ότι εσύ συμφώνησε μαζί του ή ότι είπε πράγματα που δεν είπε κτλ. Ξέρω ακριβώ τι, τι σημαίνει να προσπαθώ να αποδείξω πω δεν είμαι ελέφαντα. Και, και, και το ξέρουν και όσοι έχουν κατά διαστήματα στοχοποιηθεί από τη μάνα μου. Για τους άλλους όμως είναι μια ευγενέστατη κυρία. Τη βοηθάει και το παρουσιαστικό της, μια καλοντημένη, κομψή και όμορφη γυναίκα. Προκειμένου να πείσει, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, αναλόγως με τον ποιον έχει απέναντι. Μπορεί να κλαίει σαν ηθοποιός, να λέει ψέματα με την ευκολία που αναπνέει. Αποκρύπτει μέρος μιας συζήτησης, με αποτέλεσμα αν κάποιος δεν είναι μπροστά, να μην είναι σε θέση να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Στον κοινωνικό περίγυρο χέρι μεγάλης εκτίμησης. Στον οικογενειακό και συγγενικό όμως το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο. Από μικρή άκουγα πως ήμουν εντός αγωγικών ανάποδη. Την κλωτσούσα από την κοιλιά, όχι κλωτσούσα, την κλωτσούσα. Έχουν τα έμβρια κακές προθέσεις, όχι βέβαια. Μετά δεν ήθελα να θυλάσω. Με έβαζε στο στήθος της και εγώ γυρνούσα το κεφάλι από την άλλη. Τη σνομπάριζα από τότε. Άσε που βούηζαν τα αυτιά από το κλάμα. Μέχρι που μου έδωσαν ξένο γάλα και τσιρέμισα. Δυστυχώ, ακόμη και το γάλα μου το διεκδίκησα. Ήμουν πολύ σκληρή για να πεθάνω. Δεν ήθελα να πίνω τα φάρμακα όταν αρρώστρυνα. Δεν έτρωγα αρκετά. Δεν ήμουν η μαθήτρια του 20 αλλά του 18. Δεν θα κατάφερνα τίποτα στη ζωή μου. Θα γινόμουν σαν αυτήν. Άμισθη δούλα. Κάτι λέει αυτό. Βεβαίω κάτι λέει. Το θέμα είναι όμως ότι η αυτοκτίμηση μου έπασχε σε μεγάλο βαθμό. Πώς να μην πάσχει με τέτοια αρρώστια που είχες για μητέρα. Θυμάμαι ανέβαινα τα σκαλιά της σχολής για να εγγραφώ και έτρεμα στην ιδέα ότι θα μου πούν πως δεν είμαι εγώ αυτή που πέρασε, πως είναι συνωνυμία. Όταν παντρεύτηκα μου δώσανε το σπίτι κάτω από το δικό τους, ένα σπίτι κοσαετίας που το ανακαίνησα. Άρα πλήρωσε εσύ τα έξοδα για να τον ανακαίνησες, μάλιστα. Μου κρατούσε και το παιδί όταν πηγαίναμε στη δουλειά. Δεν είχαμε όμω κοινή ζωή όπω πολλοί θα νόμιζαν. Εγώ ποτέ δεν είχα κλειδιά από το σπίτι των γονέων μου, ούτε ω ελεύθερη, ούτε ω παντρεμένη. Η ίδια είχε βέβαια, αλλά στην πορεία κόψαμε σιγά σιγά όλε τι γέφυρε. Συνέχιζε βέβαια να με κριτικάρει ο σύζυγο, ω μάνα, μάλιστα. Οι μεγαλύτεροι καυγάδε όμω έγινε όταν έφυγα από την πόλη μα και πήγα σε ένα αστικό κέντρο για δύο χρόνια για μεταπτυχιακέ σπουδέ. Με έπαιρνε τηλέφωνο και με ρωτούσε αν θέλω χρήματα. Τη απαντούσα αρνητικά. Τα βγάζαμε πέρα με του μισθού μα, μένοντα σε ένα μικρό σπίτι και κρατώντα τα παιδιά να αλλάξει τον άνδρα μου. Ε, λοιπόν, δεν το ανέχτηκε ότι δεν τη ζήτησα χρήματα. Δεν την άφησα να παίξει το παιχνίδι εξουσία που ήθελε και πολύ καλά έκανε. Όταν οι σπουδέ μου κόντευαν να ολοκληρωθούν και είχαμε έρθει για το Πάσχα, μου έκανε μια επίθεση και έγινε τέτοιο καβγά που ένιωθα να καταραίω. Ένιωθα ότι με καταστρέφει. Άρχισα να έχω φοβίε ότι μπορεί να πάθω κάτι και θα μεγαλώσει αυτή τα παιδιά μου. Πολύ τρομακτικό να μεγαλώσει τα παιδιά σου μια τέτοια μάνα. Ότι θα χάσουν χρόνο από τη ζωή του προσπαθώντα να βρουν τον εαυτό του. Ο άντρα μου δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώ τι συμβαίνει. Τότε αποφάσισα να πάω σε ψυχολόγο. Ήμουν 32 χρονών τότε. Είχαμε μια καλή καθηγήτρια στη σχολή που μας δίδασκε ψυχοπαθολογία και δεχόταν και στο γραφείο της για συνεδρίες. Με βοήθησε πολύ η συνομιλία μαζί τη, γιατί με έβαλε στη λογική να μην υποχωρώ πιστεύοντα ότι θα ικανοποιηθεί. Δηλαδή, σου είπε να μην ταζει το λύκο για να μην σε δανκώσει. Τι τακτική του ταΐζω το λύκο για να μην με δανκώσει, κάνει το λύκο να σε δανκώνει ακόμη περισσότερο. Ακούγοντα με, μου είπε από μόνη τη ότι έχω καλού αμυντικού μηχανισμού. Όσο για τη μητέρα μου, προσπάθησα να είμαι όσο μπορούσα αντικειμενική. Η εκτίμηση τη καθηγήτρια και ψυχοθεραπεύτρια μου, σύμφωνα πάντα με τη δική μου περιγραφή, ήταν ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει αγαπηθεί αρκετά, ίσως προβάλλει πάνω σου την κακή σχέση με τη δική της μητέρα ή υπάρχει υποβόσκουσα κρίση με τον πατέρα σου. Εν τω μεταξύ όλα ισχύουν. Μπορεί να μην είχα δει καυγάδες μεταξύ τους, αλλά το ίδιο ο πατέρα σου είσαι όταν μάλλον μαζί μου το υπονοεί. Δηλαδή τσακωνόταν μαζί σου και σου λέγει ίδιος ο πατέρα σου είσαι. Άρα αυτό δείχνει ότι προφανώς σε μισούσε επειδή τη στον πατέρα σου. Θυμάστε το βλόγο που κάναμε προχθέ για το γιατί η μάνα μου δεν με θέλει. Χθε δεν ήταν. Ο πατέρα μου ήταν ένα δυναμικό και συγκροτημένο άνθρωπο που όμω δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι είναι δυνατόν κάποιο άλλα να λέει, άλλα να σκέφτεται, άλλα να κάνει. Είναι αυτό που νομίζουμε πως όλοι σκεφτόμαστε όπως εμάς και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μυαλό των διαδραγμένων. Ήταν παρά τον απόλυτο και κάπως αυταρχικό χαρακτήρα του, αντίβαρο στην κινούμενη άμμο της μητέρας μου. Γυρίσαμε αποφασισμένοι να αγοράσουμε σπίτι. Με τα λόγια τη ένιωθαν ότι ήταν λε και το ήθελε πίσω. Αντί να πάρει τα εγγόνια τη και να τα πάει σε καμιά παιδική χαρά, του έλεγε: Το σπίτι που μένετε είναι δικό μα. Ο πατέρα σα και η μάνα σα είναι τεμπέληδε. Ούτε σπίτι δεν σα έφτιαξα. <σχει> να οικοδομεί σχέση με το παιδί σου και να προσπαθεί να την τορπιλήσει η γιαγιά. Τον αδερφό μου τον έβγαζε πάντα έξω από, τον κάδρο, από το κάδρο. Μιλούσε η ίδια εξ ονόματό του. Ήταν το καλοπαιδί, το ευαίσθητο, ο άρρωστο μαθητή. Ο άριστο μαθητή. Παραδόξω δεν ζήλευα. Είχα καλή σχέση με τον αδερφό μου. Επειδή εσύ είσαι καλό άνθρωπο, γι' αυτό δεν ζήλευε. Μετά το σπίτι που μετάνιωσε που μα το έδωσε, λε και θα μα πει το ευχαριστώ, άρχισε να μετανιώνει που μου κράτησε τα παιδιά όταν ήταν μωρά για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Κοιτούσα τα παιδιά σου και ήμουν δεσμευμένη, έλεγε και ξανά έλεγε. Ήταν 48 ετών όταν έγινε η γιαγιά, χωρί υποχρεώσει σε πεθερικά και γονεί, ήξερε να σκεί κριτική όμω και στου άλλου που είχαν. Κάποτε δεν άντεξα και τη απάντησα. Α μου το έλεγε τότε. Α ήσουν ξεκάθαρη, θα έβρισκα λύση. Στο κάτω-κάτω είχε και έναν όμορφο ρόλο. Τι άλλο θα έκανε από το να καθαρίζει το σπίτι σου. Και έπειτα έτσι είναι η ζωή. Τότε ήσουν δεσμευμένοι εσύ, αργότερα θα είμαι εγώ. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι ανθρώπινε σχέσει. Ήταν λε και το περίμενε. Γυρίζει λοιπόν και μου απαντά: Εγώ είμαι νέα και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Εσύ έχει την ανάγκη μου. Και όταν χρειαστεί, θα πέσω από την ταράτσα και θα σα εκθέσω. Ή χειριστικότητα. Ή τοξικότητα. Έβαλα τα κλάματα και τη είπα τότε να φωνάξω τη γειτόνισσα για να παίρνει το παιδί από το σχολείο. Μα δεν καταλαβαίνει πω θα μείνει μόνη σου. Ναι, εγώ έτσι θέλω να μείνω μόνη μου, ήταν η απάντησή τη. Εννοείται ότι πήγαμε μαζί με τον άντρα μου αυτή τη φορά σε ψυχολόγο, δεν ήταν μόνο η αίσθηση ότι μου φερόταν εχθρικά χωρί λόγο. Άρχισα να ανησυχώ αν έπρεπε να έχει οποιαδήποτε σχέση με τα παιδιά. Ο ψυχίατρο μου είπε πω αυτό λέγεται απορριπτική διάθεση. Ότι ασφαλώ θα είμαι το πρώτο τη παιδί, είμαι. Ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ό,τι συμβαίνει σε άτομα με ανώριμο ψυχισμό. Καλά σου το ο του. Να μην σε εμπλέκει στο πρόβλημά τη, ήταν η συμβουλή του. Έπρεπε λοιπόν να βρω μια λύση για τα παιδιά. Δεν υπήρχε τότε ολοήμερο σχολείο. Διέκοψα τον μικρό μου γιο, ο οποίο πήγαινε στην πρώτη δημοτικού τότε από το σχολείο του και τον πήρα μαζί μου. Έκανε 40 χιλιόμετρα κάθε μέρα στον άλλο, τετάρτη δημοτικού, έδωσα κλειδί και του είπα πως είσαι μεγάλο παιδί πια και του αγόρασα κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι για να ασχολείται μέχρι να γυρίσουμε. Θα μπορούσα να βάλω κάποια γυναίκα για δύο ώρες, αλλά είμαι σίγουρη πως η μητέρα μου θα πήγαινε στο σχολείο θέλοντας να κρατήσει την εικόνα της καλής γιαγιάς. Βλέποντας τη στάση μου, έστειλε τον πατέρα μου, πάντα τον βγάζει μπροστά στα δύσκολα, να ζητήσει εξηγήσει γιατί του φέρομαι σαν ξένοι. Η ίδια όχι μόνο δεν έδειξε την παραμικρή ενοχή, απένα, απ, την παραμικρή σε ερμήνευε τη στάση μου ότι δεν θέλω να τους κοιτάξω στα γεράματα. Αυτή η ίδια σε αποξένωσε και μετά σου λέγει τους φέρεις σε ξένη. Πα... να, να προσπαθεί να με πείσει εμένα που ήμουν παρούσα στη συζήτηση ότι δεν είπε έτσι. Είπε. Γιουβέτσι. Ο πατέρα μου επίση έλεγε θυμωμένο ότι λέω ψέματα για να δικαιολογήσω τη στάση μου. Στο μεταξύ άρχισε άλλο τροπάριο, πόσο ευνοημένη ήμουν οικονομικά και πόσο αγνώμουν, που δεν το εκτιμούσα σε σχέση με τον αδελφό μου που ήταν αδικημένο. Όλα αυτά πάντα με κλειστά χαρτιά όπως αποδείχτηκε. Αποφάσισα να ξεκαθαρίσω τι συμβαίνει επειδή έβλεπα και τι κακέ σχέσει που είχε με τον αδερφό τη και την προσπάθεια τη να κληρονομήσει τον άκληρο θείο που έμενε μαζί του. Μάλιστα. Καταλάβαινα πω ό,τι συνέβαινε στι δικέ μα σχέσει ήταν προβολή των σχέσεων που συνέβαιναν στο δικό τη περιβάλλον και τη ασκούσα κριτική και γι' αυτό. Εκεί τα χρήματα υπήρχαν και να υπηρετούν σχέσει εξουσία. Θέλοντα να μην φτάσω κάποια στιγμή εξαιτία τη να μαλώσω με τον αδερφό μου, ζήτησα ανοιχτά από τον πατέρα μου παρουσία τη να με ενημερώσει σχετικά. Δεν ήξερα τι ακριβώ είχα υπογράψει, δεν είχα συμβόλαια, τίποτα. Τότε έγινα η αρπάχτρα. Αυτή που τα θέλει όλα, ενώ ο εντό αγωγικών καημένο αδερφό μου δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Άρχισα να ψάχνω μόνιμου συμβολιογράφου και υποθυκοφυλακία, αισθανόμενοι προσβεβλημένοι και θυμωμένοι. Πράγματα αυτονόητα σε λογικού ανθρώπου, εδώ έπαιρναν άλλε διαστάσει. Ανακάλυψα λοιπόν πόσο αδικημένο ήταν ο εντό αγωγών καημένο αδερφό μου και του το είπα. Αγοράσαμε σπίτι και αντί να χαρούν, είχαν εξαφανιστεί. Λεπτό γιατί κατά λάθο διέγραψα τη, τη διάλεξη. Ο πατέρα μου τότε μου είπε. Τη διάλεξη, τη σημείωση διέγραψα και την έχω επαναφέρει. Ο πατέρα μου τότε μου είπε ότι θα φροντίσει να γίνουν όλα όπω πρέπει, αρκεί να μην φύγω. Πράγματι, το σπίτι που αγοράσαμε ήταν το τίμημα τη αυτονομία μα. Αποφασίσαμε να μείνουμε, εξακολουθώντα να κρατάμε τι αποστάσει. Δεν ήθελα να στενοχωρήσω τον πατέρα μου γιατί πίστευα ότι αυτό μπορεί να στενοχωριόταν να φεύγαμε. Δεν ξέρω αν έκανε καλά που δεν έφυγε. Δηλαδή το σπίτι σου τι το κάνει, Το νίκιασε και έμεινε εκεί στο σπίτι σου δώσε η μάνα σου και το οποίο ανακαίνησε. Για πολλά χρόνια είχαμε τυπικέ σχέσει, ήθελα να κρατάμε ένα μίνιμουμ σχέσεων. Ήταν κάτι σαν διαζύγιο που κρατά μια αξιοπρεπή στάση για τα παιδιά. Αν και ποτέ δεν έδειχνε να του αρέσει ο ρόλο των παππούδων. Τώρα όμω έχουν έρθει τα προβλήματα του γύρα του και έγινε κακιά κόρη που δεν ανεβαίνει να δει τι κάνουν οι γονεί. Τη στιγμή που δεν είχα κλειδί για ώρα ανάγκη που λένε. Εκείνο που με έκανε πρόσφατα να βγω εκτό αυτού και να θυμώσω είναι η ανοιχτά εχθρική και απαξιωτική συμπεριφορά του αδερφού μου, ο οποίο ζει μακριά. Υποψιάζομαι πω εδώ και χρόνια, σαν το σαράκι που τρώει τα έπιπλα, τον έχει πείσει ότι είμαι αυτή που ήθελε να τα πάρει όλα και η καλή μανούλα δεν το επέτρεψε. Με το κύρο που δίνει ο λόγο τη μάνα. Πρέπει να βγει κανεί από το κλεισί αυτό για να δει τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Εκτό αυτού, αν κάποιο θέλει να βρει άκρη με τα οικονομικά, είναι το μόνο εύκολο. Οι αριθμοί είναι πιο ξεκάθαροι. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κατηγορεί το ένα μου παιδί στο άλλο. Ε, μα είσαι φυσιολογικό άνθρωπο. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να τον κάνει να σκεφτεί τον αδερφό σου. Ο αδερφό σου είναι εξαρτώμενος. μαζί τη. Πρέπει να είναι όπω και ο πατέρα σου. Τη ζήτησε εξηγήσει σχετικά και αρνείται τα πάντα. Ναι, που θα τα παραδεχτεί. Το ίδιο διάστημα ανέβηκαν τα παιδιά να του δουν και μετά από 10 λεπτά και εγώ. Δεν βρήκαν να ρωτήσουν πώ πάνε με τι δουλειέ του, τι δυσκολίε και τα προβλήματά του, παρά μόνο το γνωστό, το γνωστό τροπάριο. Βρέθηκαν μπροστά στην προσπάθεια να με κατηγορούν αυτή τη φορά στα παιδιά μου, να προσπαθεί η μητέρα μου να τα πείσει: Πώ δεν είναι καλά η μάνα σα, Είναι διαταραγμένη συναισθηματικά. Πήγα σε ψυχολόγο και είπε την κόρη σου να μην τη βάλει στο σπίτι. Είμαστε σίγουροι ότι έχει παραφράσει και τα λόγια του ψυχολόγου, βέ? Δεν κρατήθηκα, σηκώθηκα και τη χαστούκησα. Δεν μετανιώνω για το χαστούκι. Μη μετανιώσεις. Μη μετανιώσεις. Σοβαρά. Μη μετανιώσεις. Το ίδιο. <Τι> Θυμώνω με τον εαυτό μου που έχασα την ψυχραιμία μου και έγινα αυτό που ήθελε. Γιατί πιστεύω πως αναζητά ένα άλοθη για τη συμπεριφορά της. Με θέλει κακιά. Ούτε πιστεύω πως αγαπάει τον αδερφό μου. Απλώς ίσως προβάλλει σε αυτόν τον εαυτό της και λειτουργεί για λογαριασμό του όπως θα έκανε για την ίδια. Πραγματικά δεν τον αγαπέ τον αδερφό σου, ταυτίζεται με τον αδερφό σου. Όταν είπε καλά έκανες και εσύ στο χαστούκι, δεν εννοούσα πάνε να με τους γέρους, εννοούσα όμως όταν βλέπεις μπροστά στα μάτια σου να, να, να λέει τόσα ψεύδι ένα πρόσωπο που σε έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, από μόνο του φεύγει το χέρι. Και έτσι για να σας προλάβω, εγώ δεν έχω χαστούκισει ποτέ με τη μητέρα μου, ε. Ούτε τον πατέρα μου, για να σα προλάβω. Δεν το λέω επειδή το έχω κάνει, απλώ το καταλαβαίνω πώ μπορεί να σου φύγει το χέρι σου από μόνο του. Για μένα κράτησε το ρόλο του σκουπιδοτενεκέ. Πιστεύω πω μέσα από τα παιδιά τη λύνει δικά τη προβλήματα που δεν είχε τα κότσια να λύσει με εκείνου που έπρεπε όταν έπρεπε. Λειτουργήσα ενστικτοδό όπω θα έκανα για να προστατέψω τα παιδιά μου από ένα φίδι. Τον δηλητηριώδη λόγο τη. Τα παιδιά όμω καταλαβαίνουν περισσότερα από όσα νόμιζα. Ο μεγάλο μου γιο είπε: Πώς το σήκωσε μόνοι σου αυτό, μαμά, και δεν το πέρασε στη δική μας οικογένεια. Τι ήταν αυτό που είπε η γιαγιά. Ακόμη και να έχεις παιδί διαταραγμένο το βοηθάς, δεν του το λες. Πραγματικά δεν ξέρω τη στάση να κρατήσω. Δεν το ανέχομαι να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα παιδιά μου γιατί εμένα την ίδια δεν μπορεί. Ούτε και τα παιδιά σου μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Προσπαθεί να τα χρησιμοποιήσει. Υποψιάζομαι πω αφού κάτω από το τραπέζι είχε ευνοήσει τον αδερφό μου, θα αφήσει ίσω και κάποιο ποσό για μένα ή στα παιδιά, μόνο και μόνο για να νιώθουμε τύψει. Και θα το συνοδεύει με γράμματα. Το έχει κάνει σε άλλη. Ναι, ναι, αυτέ οι τύψει γράφουν γράμματα. Το έχουμε υπόψη μα. Είχα εγώ μια πελάτη που είχε μια μάνα παρομοία καταστάσεω που όλο γράμματα έγραφε. Ω και σε μένα έγραψε γράμματα. Και το έγραψε με το ταχυδρομείο και νομίζει πω δεν θα καταλάβαινε πώ ήταν αυτή. Και ο κόσμο εκλαμβάνει τι οικονομικέ παροχέ ω έκφραση συμπάθεια και αγάπη, φοβού του δαναού και δώρα φέροντα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να σε αδικούν ανοιχτά ή να σου δίνουν κάτι με τρόπο που να το εισπράττει ότι σου το πέταξα στα μούτρα. Περνώντα πάντα διπλά μηνύματα. Όσο για μένα μπορώ να αρνηθώ. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το φαΐ σου φάτου, που λέει και ο λαό. Μπορώ να απαιτήσω να κάνουν το ίδιο και τα παιδιά μου. Μπορώ να πω στην ίδια όπω έστρωσε σα κοιμηθεί, όπω έστρωσε κοιμή σου. Στα διαζύγια υπάρχει νομικό πλαίσιο για την επίβλεψη και επιμέλεια των παιδιών και τι υποχρεώσει απέναντί του. Υπάρχει νομικό πλαίσιο για το αντίστροφο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σα. Εννοεί, αχωρί με του γονεί σου θα κάνει. Εγώ φίλε, τι να σου πω, πραγματικά, πραγματικά. Ε, εγώ θεωρώ, ε, το, το, μόνο που θα πω, που φυσικά το λέω με περίσκεψη, γιατί δεν ήμουν εκεί, δεν γνωρίζω τι συνθήκε. Ε, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε όταν αγοράσετε το σπίτι σα να φεύγατε από εκεί. Και να κόψει όντω σχέσει και να αποξενωθείς όντω. Και όπω έσα να κοιμηθούν. Γιατί δεν γίνεται να είσαι τώρα σχεδόν 60 χρονών γυναίκα και να την έχει αυτή όλη σου τη ζωή, γιατί δεν έχει 60 χρόνια δηλαδή αυτή τη γυναίκα, να σου ροκανίζει τα. Να σου, να σου ροκανίζει την ψυχή να σε ταλαιπωρεί, να σε, να σε δηλητηριάζει συνέχεια. Δηλαδή, ακόμα και κρατώντα τυπικέ σχέσει, πάλι έχει την ενέργεια τη από πάνω σου, την άβρα τη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα σου συγχυθούν άλλοι φίλοι στο κανάλι τι να κάνει, υποθέτω. Εγώ προσωπικά θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να διατηρώ σχέσει με έναν τέτοιο αδιάγνωστο χαρακτήρα, προβληματικό άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει καθόλου μα καθόλου ενσυναίσθηση τίποτα και είναι τόσο αδίσταχτο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ε, μπορεί να, τη, να πλήρωνε να κοπέλα, αν έχει την οικονομική ευχαίρεια, να πλήρωνε κοπέλα να πηγαίνει να τη φροντίζει, αλλά εγώ να μην πήγαινα. Και τα παιδιά σου, ε, δεν νομίζω τα παιδιά σου να μην σε καταλαβαίνουν, <coughs> ίσα ίσα που ίδια γράφεις την επιστολή σου, ότι τα παιδιά σου και κατάλαβαν τη μάνα σου τη στυλάκη είναι, αλλά και εσένα σου έδειξαν κατανόηση. Νομίζω ήθελες να μας τα πεις και να ακούσεις και τα σχόλια των φίλων. είναι περίπτωσάρα η μάνα σου, η επιστολή σου είναι μια από τις πιο grand επιστολές με την έννοια του ότι ε, μιλάμε για ψυχολογική κακοποίηση έξι δεκαετιών. Μιλάμε τα χαρακτηριστικά που λες ε, ότι σε κατηγορία πράγματα που έκανε όταν είσαι μέσα στην κοιλιά τη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πράγμα σε εξαιρετικά προβληματικές προσωπικότητες μητέρων. Είμαι ψυχολόγος τόσα χρόνια και μόνο μια φορά έτυχε να το ακούσω. Να μου λέει η γυναίκα, μεγάλη σε ηλικία, ότι η κόρη της ήταν τόσο παλιό κόριτσο, ώστε όταν ήταν έγκυος την κόρη της ήθελε να κάνει αποβολή με φυσικό τρόπο, ότι σήκωνε βάρη, ότι έκανε πράγματα και δεν ήταν ξεροκέφαλη η κόρη της και δεν έπεφτε. Δηλαδή, τι να πω, είναι, είναι περιπτωσάρα η μάνα σου, δηλαδή είναι από τις extreme περιπτώσεις, δεν είναι normal περίπτωση. Και καλά έκανες και έβαλε τον τίτλο «Φθινοπορεινή Μα ε, δίνει ε, μας δίνεις και την ευκαιρία να δούμε ξανά αυτό το έργο του Μπέρκμαν, το οποίο είναι μια ολόκληρη ψυχογραφία, παρόμοια περίπτωση, θα πω περισσότερο για να σας τα χαλάσω, δηλαδή το έργο, είναι ταινία του 78, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που μας έστειλες την επιστολή. Τέτοιε επιστολές είναι για να τις ακούμε και εμείς και να λέμε η, μάνα, η δικιά μας η μάνα είναι Αγία. Προστάστε δικιά σου την μάνα. Καλή δύναμη είσαι νεαρή ακόμη, θα σου το πω αυτό και ας φαίνομαι κακιά, όταν θα πεθάνει θα λυτρωθεί, θα απελευθερωθεί, δεν θα ξεχάσω, όταν είχε πεθάνει η μάνα μιας κοπέλας που γνώριζα, δεν ήταν πελάτης σαν μου, μιας κοπέλας που γνώριζα και το σχολίαζε ένας κοινός μας φίλος ψυχολόγος και μου λέει τώρα που πέθανε η μάνα της αυτήνης, δεν θα έχει ποτέ ξανά κατάθλιψη. Και όντω έχει 20 χρόνια και δεν έχει ποτέ ξανά Γιατί η μάνα τη, η αδιάγνωστη, διαταραγμένη τη μανιτέρα τη, ήταν η πηγή όλων τη των θεμάτων. Και όταν πέθανε η μάνα τη και μετά, η κοπέλα μπόρεσε να σταθεί στα πόδια τη και να ζήσει τη ζωή τη. Αυτήν η μάνα τη πέθανε όταν ήταν 50. Εσένα έχει και μακρογειοντέ μάνα σου. Τι να πω, τι να πω. Όταν ήταν 50 η κοπέλα δηλαδή. Εσύ η μάνα σου έχει και η μακροβιότητα. Τι να πω. Καλή δύναμη. Κάνει όπω νιώθει. Δεν μπορώ να σου πω εγώ μην τη φροντίσει ή φρόντισε την. Δεν είναι δική μου επιλογή. Είναι επιλογή δικιά σου, τη οποία εσύ θα έχει το βάρο και τι όποιε επιπτώσει. Εγώ προσωπικά δεν θα νιωθα ενοχέ να μην φροντίσω μια τέτοια περιπτώση. Δεν ξέρω. Σου λέω: Μπορεί να έδινα χρήματα να πάει κάποιο άλλο πρόσωπο να τη φροντίσει, αλλά εγώ να πάω να, το, να πίνω το δηλητήριο τη. Όχι, όχι. Όχι. Κάνει. Καλημέρα.